Hey, πάμε να βγάλουμε λεφτά. Όχι, δεν σε δουλεύω καθόλου. Θα σε μάθω σήμερα πώς να βγάλεις 3,5 ευρώ πατώντας μόνο ένα κουμπί. Πάμε. Φύγαμε. Πριν πάμε όμως, να σου πω γρήγορα πως κάτω στην περιγραφή θα βρεις ένα link για το δωρεάν newsletter μου, όπου σε ενημερώνω κάθε εβδομάδα 1 με 2 φορές για τέτοιους τέλειους τρόπους να βγάλεις χρήματα από το ίντερνετ. Αυτούς τους τρόπους μπορεί να μην τους πω εδώ πέρα στο YouTube βίντεο, οπότε χάνεις λεφτά. Κάνε εγγραφή στο newsletter και θα στείλω στο email σου κάθε εβδομάδα 1 με 2 φορές τέλειους τρόπους να βγάλεις χρήματα. Κάνε pause και κάνε εγγραφή τώρα κάτω στο link. Το κάνες? Ωραία. Έλα, πάμε στο βίντεο τώρα. Πριν σου δείξω πώς να το κάνεις, πρέπει να σου εξηγήσω τι ακριβώς κάνουμε. Πάμε στο fiverr.com όπως βλέπεις εδώ πέρα. Link από κάτω να πας να κάνεις εγγραφή τώρα. Λοιπόν, και θα πατήσουμε background removal. Οκ. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πριν σου εξηγήσω τι είναι, θα σου δείξω εδώ πέρα ότι βγάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι πολλά λεφτά. Ο τύπος εδώ πέρα έχει βγάλει, oh my god, έχει πάνω από 1000. Κοντά 2.500 φορές το έχει κάνει αυτό και έχει βγάλει από την κάθε φορά 4 ευρώ και 66 λεπτά. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο δεν έβαλε και εγώ στον τίτλο τόσα ευρώ για κάθε φορά. Είναι επειδή παίρνει και την προμήθεια το Fiverr, οπότε δεν ήθελα να σου πω ψέματα. Οπότε παίρνει περίπου 1 ευρώ από αυτά τα πράγματα, άρα γύρω στα 3,5 ευρώ θα βγάζει για κάθε φορά. Τι κάνει ο τύπος τώρα? Του στέλνουν εικόνες και αυτός παίρνει τις φωτογραφίες αυτές και βγάζει το background. Και θα μου πεις τώρα, ναι, αλλά εσύ μου πες με ένα κλικ ότι θα βγουν το background. Ναι, okay, θα σου εξηγήσω τώρα. Πριν σου δείξω, να σου πω ότι ναι, αυτά τα πράγματα μπορείς να τα κάνεις. Ας πούμε, να, εδώ πέρα, αυτό το πράγμα, ναι, μπορείς να το κάνεις με Photoshop, αλλά δεν υπάρχει νόημα να κάθεσαι να μαθαίνεις Photoshop. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε λεφτά όσο πιο εύκολα και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν θέλουμε να κάθομαστε να μαθαίνουμε Photoshop. Οπότε, τι κάνεις, καλό μαγοράκι? Άκου τι κάνεις. Πας εδώ πέρα σε αυτό το site, link από κάτω. Εντάξει, είναι affiliate link, οπότε θα βοηθήσει εδώ πέρα και τον θείο σου, τον Easy. Λοιπόν, στο remove.bg. Εντάξει, link από κάτω ξαναλέω. Λοιπόν, πηγαίνεις εδώ πέρα και τι κάνεις. Upload image. Εγώ ήδη έχω εδώ πέρα έναν φάκελο που θέλω να χρησιμοποιήσω. Εγώ θα βάλω αυτή την καρέκλα. Εντάξει, για να δούμε. Μπαπ, τη βάζεις. Καταλαβαίνει με τη μία ότι είναι καρέκλα. Boom. Δεν ξέρω αν έπαθες κάτι, αλλά το έκανε ήδη. Έκανε τη δουλειά. Σου υπενθυμίζω, ήταν έτσι. Δεν έκανα κάποιο editing, αλήθεια σου λέω, ήταν τόσο γρήγορο. Θα το κάνω και δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά όμως μην κλείσεις τα ματάκια σου. Εντάξει, don't blink. Θα βάλω έναν άνθρωπο αυτή τη φορά. Για να δούμε. 3, 2, 1. Ορίστε. Εντάξει, έκανε 3 δευτερόλεπτα. Θες να το ξανακάνω άλλη μια φορά? Λοιπόν, θα βάλω τον Σάκη Ρουβά με μια άλλη κοπελιά που δεν ξέρω ποια είναι. 3, 2, 2. Α, έλα, πες. Όχι, πες. Άκου τώρα ποιο είναι το θέμα. Κυρίως δεν θα έχεις αγορές, από τη δικιά μου εμπειρία τέλος πάντων, για ανθρώπους. Θα έχεις αγορές διότι θα θέλουν να τους φτιάχνεις φωτογραφίες για το e-shop τους. Όπως βλέπεις εδώ πέρα για παράδειγμα, τα πιο πολλά έχουν να κάνουν με αντικείμενα, you know, κοιτάξτε, στην ουσία το εμπόρευμά τους. Βραχιολάκια, τι είναι αυτό δεν ξέρω, καταλαβαίνεις, τέτοια πράγματα. Οπότε θα κάνουν, θα σου στέλνουν τη φωτογραφία τους. Να, το βλέπεις εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα στα αριστερά το έχει βγάλει κάποιος με το κινητό του και εσύ το έκανες έτσι. Και για το λόγο του αληθές, πάμε να βρούμε μια τέτοια φωτογραφία. Ήδη σου έδειξα μια καρέκλα, αλλά πάμε να βρούμε κάτι λίγο πιο κομπλικέ. Λοιπόν, θα πατήσουμε bracelet. Που τα bracelet γενικότερα. Αχ, τι πάτησα, τέλος πάντων. Που τα bracelet γενικότερα είναι αρκετά δύσκολα να τα κάνεις με το Photoshop. Διότι. Να, κοιτάξτε, το βλέπεις εδώ πέρα, που εδώ πέρα μέσα πρέπει να τα κάνεις με πολύ λεπτομέρεια. Για να δούμε, θα το κάνει αυτό, ας πούμε, αυτή τη φωτογραφία, το remove.bg, για να δούμε. Ούτε εγώ ξέρω, μαζί σας το κάνω εδώ πέρα, για να δούμε. Μπορεί να μην μπορεί, δεν ξέρω. Για πάμε. 3, 2, 1. Okay. Αν και βλέπεις ότι υπάρχει ένα, έτσι, ένα blur στη φωτογραφία, το βλέπεις εδώ πέρα που τα κατάφερε μια χαρά. Μια χαρά, δε, εντάξει, οκ. Okay. Τέλειο. Όσο κομπλική και να είναι η φωτογραφία, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν νιώθει ειλικρινά. Και πάμε άλλη μια τελευταία φορά. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα βάλω... Αυτή εδώ πέρα η εικόνα μου φαίνεται οκ. Okay. Για να τη δοκιμάσουμε. Νομίζω είναι λίγο complex, έχει και διάφορα φώτα εκεί πέρα και εντάξει, νομίζω... Είναι καλό challenge. Για να δούμε για τελευταία φωτογραφία. Για να δούμε. 3, 2, ok. Παιδιά, ok. Είναι official. Είναι επίσημο. Αυτό το site είναι φοβερό.
Τώρα όμως, άκουσε τώρα τι παίζει. Αυτό το site είναι δωρεάν, αλλά είναι δωρεάν μόνο για μία φωτογραφία, ok? Αν θες να το κάνεις όπως σου είπα εγώ και να πληρώνεις 3,5 ευρώ για κάθε υπηρεσία τέτοια που πουλάς, στο Fiverr και οπουδήποτε αλλού, πρέπει να αγοράσεις ένα πλάνο. Μη φοβάσαι όμως, είναι πάρα πολύ φθηνό. Αυτό το πράγμα το μεσαίο είναι όντως το best value. Δηλαδή, μπορείς να αγοράσεις με 20 λεπτά την φωτογραφία. Πληρώνεις μαζεμένα 39 ευρώ, δηλαδή 200 credits, που αυτό είναι για 200 φωτογραφίες. Και είσαι μια χαρά σένιος. Μπορείς να πληρώσεις μέχρι και για 2.800 φωτογραφίες με 389 ευρώ, όπου θα σου βγαίνει η φωτογραφία 14 λεπτά, αλλά δεν χρειάζεται. Νομίζω εδώ πέρα είναι πολύ καλό value. Και αυτό με τα 40 και αυτό με τα 200 credits, μια χαρά είναι. Δεν χρειάζεται να δώσεις πολλά χρήματα. Επίσης, να σου πω ότι με ένα subscription plan όλα θα τα παίρνεις στο highest quality, οπότε προφανώς δεν θες να δώσεις το πελάτη σου μια low quality φωτογραφία. Προφανώς. Οπότε αξίζει πάρα πολύ. Οπότε, άμα βάλεις αυτό με τα 200 credits, σου έρχεται 20 λεπτά η φωτογραφία. Οπότε έτσι στη τσέπη σου μένουν 3 ευρώ και 30 λεπτά. Πάρα πολύ καλό. Όπως κατάλαβες, πραγματικά ένα κλικ είναι, δηλαδή το καταλαβαίνεις κι εσύ. Οπότε τι περιμένεις? Links από κάτω σου έχω αφήσει να κάνεις εγγραφή στο Fiverr και να κάνεις εγγραφή εδώ πέρα σε αυτό το site. Επίσης, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή κάτω στην περιγραφή στο δωρεάν newsletter που σου έχω, που κάθε εβδομάδα θα σε ενημερώνω για τέτοια πολύ ωραία πράγματα. Όπως και να έχει, ελπίζω να βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο και να σε βοήθησα όντως. Αν τα κατάφερα, κάνε μου ένα like σε αυτό το βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να ακολουθείτε τα όνειρά σας. Γεια σας!